Αυτό που θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις, πόσοι εδώ πέρα κάνουν ρομποτική από το ακροατήριο? Ένας, δύο, μάλιστα. Τι λέτε στους ασθενείς σας, μπορείτε να μου πείτε σχετικά με την, αν θα έχουν στήσει ή όχι, και αν θα έχουν ακράτεια και γιατί η ρομποτική είναι καλύτερη. Τι ενημέρωση τους κάνετε, κύριε Ανδρέου? Όσον αφορά για τη στήση, η πληροφορία που έχουν είναι ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες από ότι με την ανοιχτή χειρουργική, ωστόσο αυτές είναι πάντα περιορισμένες. Στην προκειμένη περίπτωση τους μιλάω για ποσοστά της τάξης του 30% και όχι 80 και 90% όπως πιθανόν να λένε συνάδελφοι που ασχολούνται με ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Δεν νομίζω ότι είναι άσχημα τα δικά μου αποτελέσματα, αλλά είναι η πραγματικότητα. Τους λέω επίσης ότι το μεγάλο πλεονέκτημα της ρομποτικής είναι ότι μειώνουμε κυρίως τα στενώματα της ουρίθρας της αναστόμωσης, γιατί έχουμε πολύ καλύτερη πρόσβαση στο άπεξ και η αναστόμωση γίνεται με πάρα πολύ καλή ποιότητα. Επίσης, τους μιλάω για όλα αυτά τα προτερήματα, το μικρότερο χρόνο νοσηλείας, την επάνωδο στις δραστηριότητες κτλ. Και άμα εγώ ρωτήσω, γιατί γιατρέ μου, γιατί ο κύριος Ανδρέου είναι σε εξαιρετικός λαπαροσκόπος. Ζούσε και δρούσε και ως ειδικός στη Γαλλία για πολλά χρόνια. Γι' αυτό μπορώ να το κάνω. Γιατί γιατρέ μου, αφού ξέρεις πολύ καλά τη λαπαροσκοπική και μάλιστα έχεις τεράστια εμπειρία. Στη ρομποτική έχεις μικρή. Γιατί να μην κάνουμε μια λαπαροσκοπική δηλαδή? Είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο δυσκολεύομαι να τους πείσω ακόμα για τη ρομποτική και ένας στους τέσσερις ή πέντε πηγαίνουν στο ρομπότ και λόγω της διαφοράς κόστους. Ωστόσο, αυτοί όλο και αυξάνονται τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει όντως μία διαφορά κυρίως στην παρασκευή του Apex και για την εγκράτεια, όχι την τελική εγκράτεια, αλλά το χρόνο στον Την οποίο θα αρχική. είναι την αρχική. Μάλιστα. Πάντως, Δημήτρη, συγγνώμη, μια μικρή παρέμβαση. Εγώ νομίζω ότι το ερώτημα το οποίο έκανες είναι εύκολο να απαντηθεί. Για τη ριζική προστατεκτομή, εάν το ερώτημα είναι γιατί ρομποτική και όχι λαπαροσκοπική, η απάντηση είναι ότι στην αναστόμωση είναι πιο εύκολη η ρομποτική από την λαπαροσκοπική, γιατί μπορείς να κάνεις πιο πολλές κινήσεις. Το ερώτημα το οποίο θέτεις, αν θέλεις, θα το Όχι, θεωρούσα εγώ ότι είναι λέω από τη πολύ. μεριά του ασθενή, ρωτάω. Εγώ Γιατί νομίζω μου ότι. λες να πληρώσω πολύ περισσότερο Εγώ ρομποτική πάντως από τη νομίζω λαπαροσκοπική. ότι λίγοι είναι οι ασθενείς οι οποίοι μας κάνουν την ερώτηση γιατί ρομποτική και όχι λαπαροσκοπική. Η συζήτηση συνήθως γίνεται Με την γιατί ανοιχτή. ρομποτική και όχι ανοιχτή. Μάλιστα. Το κόνσεπτ της λαπαροσκοπικής για τη ριζική δεν είναι τόσο Να πάρουμε διαδεδομένο. λίγο και μία γνώμη, γιατί είναι δύο μόνο αυτοί που. Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο. Τώρα, Λίγο το όνομά σας, λίγο. Μαρτίνος, εδώ μέσα στο. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο. Θεωρώ ότι η ρομποτική αυτή τη στιγμή, όποιος έχει κάτσει στην κονσόλα και έχει κάνει ένα χρόνο της ριζικής προστατεκτομής, θεωρώ ότι βλέπει ότι προς τα εκεί πηγαίνει το χειρουργείο. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να επιστρέψει μετά πίσω στο ανοιχτό. Θεωρώ ότι οι δυνατότητες του μηχανήματος είναι πάρα πολύ μεγάλες και ίσως τα αποτελέσματα, επειδή είναι πολύ αρχικά τώρα, να αδικούν και τη μέθοδο. Πολύ, απόλυτα όλοι θα συμφωνήσουμε, γιατί άμα σκεφτείτε τις πρώτες 500 διουρυθρικές που έχετε κάνει, με τις επόμενες 500 δεν ήσασταν ο ίδιος. Έτσι, προφανώς. Στον ασθενή βέβαια δεν μπορούμε να πούμε πήγαινε στον άλλο γιατί έχει μεγαλύτερη εμπειρία, γιατί έχω κάνει μόνο εγώ 500, ενώ ο Μένων έχει φτάσει στις 10.000. Ας πούμε κάτι εδώ πέρα. Λοιπόν, είδατε πώς παίζω τα όρια. Εγώ ένα ήθελα να πω, μόνο για τη στήση. Ένα πράγμα ήθελα να πω. Δεν υπάρχει καμία μελέτη σοβαρή που να αξιολογεί τη συντηρητική λειτουργία στη ριζική προστατεκτομή. Η τραγωδία η μεγάλη είναι και το θράσος των μεγάλων δασκάλων της ριζικής είναι ότι θεωρούσαν ως επιτυχία και ως ικανούς ότι δεν επηρεαζόταν η συντηρητική της λειτουργίας όλα τα papers του Walls και όλο. Έτσι, από το Walls ξεκίνησε το κακό, ότι πόσο είναι ικανή, έλεγε 60, 70, 80%, βάζοντας μέσα όσους χρειαζόταν τη μεγίστη δόση του Viagra που υπήρχε τότε. Και θεωρούνται αυτοί ως potent. Αυτό το ξέρετε.
Στα ποσοστά αυτά τα πρώτα ήτανε, αφού πιάνουν τα φάρμακα, αυτοί όλοι είναι καλά. Άρα τους διατηρείται η στήση τους. Σε αυτούς μόνο που δεν πιάνουν τα φάρμακα. Έτσι είναι τα πρώτα papers. Όλα. Πάτε και διαβάστε τα. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι πολύ σύντομα θα βγει δύο papers στο European Urology από το Σαλόνια. Πολύ καλά. Πάνω στη ριζική. Με καλή μεθοδολογία. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Θα βγει και μία από τη Σουηδία, από Καρολίνσκα, προοπτική τυχεοποιημένη μελέτη μεταξύ ανοιχτής και ριζικής, στη φάση που μπορούσαν ακόμα να κάνουν προοπτική τυχεοποιημένη μελέτη, αλλά τώρα οι ίδιοι παραδέχονται ότι τώρα δεν μπορούν. Αλλά έχουν προλάβει και έχουν μαζέψει στοιχεία, τώρα το αν θα την δεχτούν για δημοσίευση δεν ξέρω, αλλά θα βγει και μία από εκεί. Εγώ σας λέω απλώς, επειδή έχω το δύσκολο έργο, αλλά και συνέχεια συγχρόνως την πρόκληση να γράψω ένα... Μου ζητήθηκε να γράψω ένα editorial για να κριτικάρω αυτές τις μελέτες, full length, αυτά τα 1.500 σελίδων, το οποίο πρέπει να παραδώσω μέχρι 7 Μαΐου στο European Urology. Του χρόνου μπορούμε να συζητήσουμε μεθοδολογικά τι γίνεται. Γιατί θα σας πω μόνο ένα ενδιαφέρον. Στη μελέτη, στα top κέντρα, αυτοί που είχαν έτσι πάνω από 5.000 ριζικές χειρουργοί, που συμμετείχαν για να δούμε αν το Λεβίτρα προσφέρει τίποτα ή όχι μετά τη ριζική, αμέσως να αρχίσουν μετά οι ασθενείς για τη συντήρηση, αυτό που λέμε κτλ. Πόσο είναι το ποσοστό επιτυχίας στο placebo arm? 30%. Και μου έκανε εντύπωση ο κ. Ανδρέου ότι τους λέει η πιθανότητα είναι 30%. Τα top κέντρα δηλαδή, σε μια τέτοια μελέτη που δεν έγινε σκοπό να κρίνει τη ριζική, αλλά για να ελέγξει τη στήση τους, άμα θα διατηρεί το ή όχι, σε αυτούς που έπαιρναν εικονικό, μόνο το 30% μπορούσε να κάνει σεξ. Μόνο και μόνο αυτό βάζει κάπου τον πύχη τι να περιμένουμε μετά από τη ριζική. Όταν οι top έχουν 30% πιθανότητες επιτυχίας στη διατήρηση της στήσης. Σαφέστατα αυτά θα γίνουν κάπου το 80%. Και επειδή εγώ είμαι της γενιάς, και ο Γεράσιμος και ο Διονύσης που θα μιλήσει μετά, που είχε βγει η μπανιέρα και το ένα και το άλλο και όλοι το κατηγορούσαν τι είναι αυτό και τα λοιπά, αυτή είναι μια συντηρητική άποψη. Σαφέστατα η επόμενη γενιά θα είναι όλοι ρομπότ. Η Ελλάδα δυστυχώς θα καθυστερήσει με αυτό που μας βρήκε. Αλλά θα είναι ρομπότ, η εξέλιξη δεν πάει. Και μόλις πέσουν οι τιμές και η πατέντα πέσει κάτω και υπάρχει σε κάθε νοσοκομείο ένα ρομπότ που θα αγοράζεται με 300.000 και όχι ένα, και θα έχει ένα κόστος 3.000. Και θα έχουμε επίσης και τον προσωμιωτή δίπλα που θα εκπαιδεύονται οι ειδικευόμενοι και θα μπει σε μια πραγματική εκπαίδευση, εκεί νομίζω ότι θα είναι η επόμενη μέρα. Θες κάτι να κλείσεις, Γεράσιμε, ή όχι πάνω σε αυτό? Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω, γιατί δεν το σχολίωσα, το είχα στη διαφάνεια του Μαρμπέργκερ, το πέρασα έτσι και το ξέχασα. Καταλήγει στο mini review που έχει γράψει ότι αυτή τη στιγμή είναι λάθος να πηγαίνει ο άρρωστος και να ζητάει το είδος της επέμβασης. Είναι πολύ πιο φρόνιμο να ζητάει, να λύσει το ιατρικό του πρόβλημα σε ένα νοσοκομείο, σε μία κλινική, σε μία ομάδα που έχει μεγάλη εμπειρία με αυτό το πρόβλημα και να αφήσει να εμπιστευτεί αυτούς τους γιατρούς και να επιλέξουν εκείνη την τεχνική. Το να τρέχεις και να λες θέλω αυτού του είδους την επέμβαση, όπως όταν μας έρχεται κάποιος άρρωστος για επέμβαση, για υπερτροφία προστάτου και έχει έναν μικρό προστάτη και έρχεται και λέει γιατρέ, εγώ θέλω ανοιχτά, που είναι λάθος. Νομίζω το ίδιο λάθος γίνεται και εδώ. Η σωστή επιλογή είναι να εμπιστευτείς ένα κέντρο, ένα μεγάλο νοσοκομείο που έχει μεγάλη εμπειρία με αυτή την νόσο. Και ας τους ανθρώπους εκεί πάω να επιλέξουν. Αυτό όμως το έχω ακούσει μια φορά στη ζωή μου, όταν παρουσίασα σε έναν ασθενή επιχειρηματία της πιάτσας άνθρωπο διάφορους τύπους προθέσεων και του έλεγα για να διαλέξει. Και λέω, αφού τις παρουσίασα, τι βλέπετε, με ποια κλείνετε. Και γυρνάει, μου γελάει και λέει, γιατρέ, με αυτή που ξέρεις καλύτερα. Αλλά το έχω ακούσει μια φορά στη ζωή μου. Υποδείχθηκε ότι ήταν ο μοναδικός έξυπνος άνθρωπος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διονύσης Μητρόπουλος.